Ο Ορθοδοντικός Βασίλης Τζατζάκης παρουσιάζει μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική καινοτομία στον χώρο της προληπτικής ορθοδοντικής. Τέρμα στα σιδεράκια. Ο ορθοδοντικός Βασίλης Τζατζάκης, που ζει και εργάζεται στα Τρίκαλα, ανακάλυψε μια νέα επαναστατική μέθοδο για την προληπτική αντιμετώπιση των ορθοδοντικών προβλημάτων στην παιδική ηλικία. Η νέα μέθοδος Τρίκη είναι μια νέα μέθοδος που βασίζεται σε μια νέα συσκευή. Η συσκευή αυτή έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση του συνοστισμού των κάτω προστήρων, δηλαδή τα στραβά δόντια. Το ελληνικό δαιμόνιο δεν ησυχάζει ποτέ και οι επιστήμονες της χώρας συνεχίζουν να προσφέρουν τις εφευρέσεις και τις καινοτομίες τους στην παγκόσμια κοινότητα. Η μέθοδος Τρίκη είναι μια παγκόσμια καινοτομία. Σε κάποια ζητήματα προληπτικής ορθοδοντικής υπάρχουν κάποια κενά. Σε αυτά τα κενά η εμπειρία μου έδειξε ότι υπάρχουν δυνατότητες αντιμετώπισης των προβλημάτων με νέους τρόπους και νέες σκέψεις. Η πρόληψη είναι η αποτελεσματικότερη θεραπεία και η συσκευή Τρίκη, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη νύμφη, την κόρη του ποταμού Πηνιού, υπόσχεται στα παιδιά που έχουν ορθοδοντικά θέματα να τα απαλλάξει μια για πάντα από τα σιδεράκια. Γίνεται η πρώτη δοκιμή στο στόμα. Δοκιμάζουμε τη συσκευή. Η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω στα νεογυλά δόντια, τους δεύτερους νεογυλούς γομφίους, και τώρα θα τοποθετηθεί κόλλα, με απλά λόγια, και θα τοποθετηθεί στο στόμα. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι στοχεύει στο να αποφύγει μια ολοκληρωμένη ορθοδοντική θεραπεία με σιδεράκια και όλη αυτή την ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση μιας ολοκληρωμένης ορθοδοντικής θεραπείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος Τρίκη έχει μικρό κόστος, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα προσιτή. Η συσκευή Τρίκη είναι μια πολύ απλή συσκευή, απαιτεί πολύ μικρή εργαστηριακή υποδομή και είναι πολύ μικρού κόστος. Η οικονομική κρίση δεν αποτελεί κατά κανέναν τρόπο τροχοπέδι στη δημιουργικότητα και ο Βασίλης Τζατζάκης αποδεικνύει έμπρακτα του λόγου το αληθές.